όρους. Και αυτό είναι τεράστια αλλαγή στο κλίμα και το οικονομικό και το κοινωνικό στη χώρα. Και είναι σαφές από τον προϋπολογισμό, ο οποίος πάει προς ψήφιση, ότι υπάρχει μία σταδιακή υποχώρηση της πολύ σκληρής, όντως, λιτότητας που εφαρμόσει τα προηγούμενα χρόνια, λόγω της χρεοκοπίας της χώρας, και υπάρχει επίσης ευδιάκριτη, ενισχυμένη υποστήριξη του κοινωνικού κράτους και της δημόσιας περίθαψης στην επόμενη χρονιά. Έχουμε επαυξημένο όριο δαπανών κατά 128,5 εκατομμύρια ευρώ για τους κλειστούς προϋπολογισμούς του φαρμάκου και των λοιπών παροχών του ΕΟΠΗ και 92,5 εκατομμύρια τους κλειστούς προϋπολογισμούς και 36 εκατομμύρια για τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες πλην φαρμάκου των νοσοκομείων. Αυτό είναι μια σημαντική ενίσχυση δημοσιονομική, η οποία έρχεται προσθετικά και σωρευτικά μετά από 4 χρόνια στα πλαίσια του προηγούμενου μεσοπρόθεσμου, 15-18, όπου είχαμε αθρηστικά μια ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών κατά 674 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τετραετίας. Και ακολουθεί στο νέο μεσοπρόθεσμο επίσης μια συνολική ενίσχυση, η οποία είναι της τάξης των περίπου 470-500 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι λοιπόν μια σημαντική επένδυση δημοσιονομική στην δημόσια περίθαλψη, στη δημόσια υγεία, που νομίζω ότι πραγματικά μαζί και με την αιμοδότηση του συστήματος υγείας, όπου, όπως ανέφερε ο Παύλος προηγουμένως, με πολύ αναλυτικούς αριθμούς, αυτός ο συνδυασμός χρηματοδοτικής και λειτουργικής ενίσχυσης με ανθρώπινο δυναμικό επέτρεψαν την επιβίωση της δημόσιας περίθαλψης στη χώρα και σήμερα μπορούμε να συζητάμε πώς θα βελτιώσουμε σταδιακά τις υπηρεσίες και πώς θα επικεντρωθούμε περισσότερο στην ποιότητα της περίθαλψης. Άρα λοιπόν, ούτε τα αφηγήματα και τα σενάρια που ακούμε κάθε χρόνο περί νέων περικοπών ισχύουν. Έχει αποδειχθεί ότι τα έσοδα τα οποία έχει το σύστημα υγείας και οι οποίοι είναι υπερκαλύπτουν το προβλεπόμενο όριο δαπανών, το οποίο προφανώς είναι προσδιορισμένο από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Και επίσης έχουμε αποδείξει ότι όταν χρειάζεται στη διάρκεια της χρονιάς για λόγους τεκμηριωμένων αναγκών να υπάρξει μια συμπληρωματική ενίσχυση, αυτό σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συμβαίνει και ενισχύουμε και το κάναμε και φέτος με επιπλέον πόρους νοσοκομεία που πραγματικά είχαν ανάγκες, διότι αυξήθηκε η ζήτηση, διότι υπήρξε αύξηση του κύκλου εργασιών των νοσοκομείων λόγω της ενίσχυσης με ανθρώπινο δυναμικό, διότι αυξήθηκε το φάσμα των υπηρεσιών που καλύπτουν. Ο Παύλος Οπολάκης προηγουμένως αναφέρθηκε στα μακροοικονομικά μεγέθη του συστήματος. Νομίζω ότι έχει σημασία να υπενθυμίσουμε παρεμβάσεις που εξαιτίας βεβαίως του ότι υπήρξαν αυτά τα μεγέθη, αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Και νομίζω και πρέπει πάντα να υπενθυμίζουμε την κρίσιμη και κορυφαία τομή στην καθολική κάλυψη και την εγγυημένη πρόσβαση των ασφάλειας των πολιτών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα μας. Αυτό θεωρώ ότι είναι η μεγάλη αλλαγή. Αυτό οδήγησε φέτος μέχρι τον 11ο μήνα 852.000 ανθρώπους ανασφάλιστους μόνο με το ΆΜΚΑ τους, με ισοτιμία και αξιοπρέπεια, να συνταγογραφηθούν για τα φάρμακά τους, να κάνουν εξετάσεις στο δημόσιο σύστημα υγείας. Τα φάρμακά τους είναι 205 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής η δαπάνη η οποία έχει για τα φάρμακα τα οποία έχουν αγοραστεί από τα ιδιωτικά φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε τη διαγραφή χρεών 28 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είχαν βεβαιωθεί στις εφορίες για τους ανασφάλιστους ανθρώπους που αναγκαστικά το σύστημα υγείας, επειδή ήταν πολύ επίγουσα η ανάγκη, τους είχε περιθάλψει. Δεύτερον, σημαντική ανακούφιση, αλλά πρέπει να τη θυμίζουμε πάντα, η κατάρρευση του εισιτήριου των 5 ευρώ. Μείον 22 εκατομμύρια ευρώ ανακούφιση και μείωση επιβαρύνσεων για τον πολίτη. Μείωση 40 εκατομμύρια ευρώ
για τους χρόνιους ασθενείς που ρυθμίζουν την πάθησή τους με γενώσιμα φάρμακα. Αυτό ισχύει από τον Σεπτέμβριο. Και ανήκαν στην κατηγορία των νοσημάτων που έχει συμμετοχή 10%. Μείωση 20 εκατομμύρια ευρώ συνολικά στη συμμετοχή του ασθενή λόγω της περικοπής της επιβάρησης του 1 ευρώ να συνταγή. Επειδή ενοποιήσαμε όλα τα φάρμακα σε μία συνταγή. 350.000 δωρεάν επισκέψεις σε οικογενειακούς γιατρούς στις τοπικές μονάδες υγείας μέσα σε λίγους μόνο μήνες λειτουργίας. Αυτές οι επισκέψεις δεν καλυπτόταν την προηγούμενη περίοδο από το σύστημα υγείας. Είναι μια επιπλέον σημαντική οικονομική ανακούφιση, αλλά και από την άποψη της ποιότητας της φροντίδας, νομίζω πολύ σημαντική παρέμβαση. 40 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό του 2019, πρόβλεψη για οδοντιατρική φροντίδα του παιδικού πληθυσμού. Κάτι το οποίο έχει να γίνει από το δημόσιο και το ασφαλιστικό σύστημα δεκαετίες τώρα. Για πρώτη φορά λοιπόν ο ΕΟΠΗ και άρα με την ευρεία έννοια το κράτος θα καλύψει οδοντιατρικές ανάγκες των παιδιών που σήμερα επιβάρυναν στο 100% τις οικογένειές τους. Μείωση συμμετοχής στα φάρμακα για χρόνιους ασθενείς που ανήκουν στις κατηγορίες ειδικών νοσημάτων όπως είναι η ψωρίαση, η φλεγμονώδης νόση του εντέρου κλπ. Δωρεάν χορήγηση σε ογκολογικούς ασθενείς συμπληρωματικών φαρμάκων που σχετίζονται με τις παρενέργειες και με τις επιπτώσεις της κύριας νόσου. Νομίζω λοιπόν ότι αυτός ο συνδυασμός καταρχήν της καθολικής κάλυψης και δεύτερον της ενδυνάμωσης και στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας ήταν ένας παράγοντας, ήταν το κρίσιμο στοιχείο το οποίο επηρεάζει και αμβλύνει τις υγειονομικές ανισότητες. Και πλέον έχουμε μετρήσιμους δείχτες γι' αυτό. Υπάρχει ο δείχτης των ανικανοποίητων ιατρικών αναγκών. Είναι το ποσοστό του πληθυσμού που δηλώνει ότι για διάφορους λόγους, κυρίως οικονομικούς, δεν μπορεί να ικανοποιήσει ζωτικές του υγειονομικές ανάγκες. Αυτός ο δείχτης ήταν πριν την κρίση το 9, 4,1% του πληθυσμού. Έφτασε, επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε, έφτασε το 2015-16 στο 14,4%. Και αμέσως μετά, ένα χρόνο μετά την παρέμβαση τους ανασφάλιστους, υποχωρεί στο 10,9%. Και όσον αφορά τα πιο χαμηλά οικονομικά στρώματα της χώρας, το τελευταίο 20% στην κοινωνική πυραμίδα, εκεί υποδιπλασιάζεται αυτός ο δείχτης. Αυτό είναι μια απόδειξη μείωσης των ανισοτήτων. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι προωθούνται αυτή την περίοδο πολιτικές ισότητας στον πολύ ευαίσθητο χώρο της υγείας και νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε όλοι τη μεγάλη αξία που έχει αυτό και για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων και για την κοινωνική συνοχή. Και επιτρέψτε μου να πω και εδώ μια κουβέντα παραπάνω. Εμείς ξέρουμε ότι η υγεία δεν είναι μόνο υπόθεση, η καλή υγεία δεν είναι μόνο υπόθεση καλών υπηρεσιών περίθαλψης. Η υγεία είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Και υπάρχουν και οι λεγόμενοι κοινωνικοί προσδιοριστές της υγείας. Υπάρχουν κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες που είτε ενδυναμώνουν είτε ενισχύουν την ασθένεια. Είτε ενδυναμώνουν την υγεία είτε ενισχύουν την ασθένεια. Και γι' αυτό και έχει τεράστια σημασία να καταλάβουμε ότι οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει αυτή την περίοδο στο επίπεδο της κοινωνικής προστασίας και της προνοιακής πολιτικής, τα μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, τα μέτρα για την παιδική φτώχεια, τα στεγαστικά επιδόματα, η διατροφική υποστήριξη ανθρώπων με πολύ χαμηλό εισόδημα, όλα αυτά είναι παρεμβάσεις που εκτός από την κοινωνική συνοχή είναι και επένδυση στην καλύτερη υγεία του πληθυσμού. Αυτό λέει η σύγχρονη προσέγγιση, αυτά λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αυτά λένε όλες οι σοβαρές μελέτες σε όλο τον κόσμο. Ξέρουμε ότι οι κοινωνίες ανισότητας έχουν χειρότερη υγεία. Και γι' αυτό νομίζω ότι απαιτούνται και πολιτικά προγράμματα
και πολιτικό σχέδιο και πολιτικό προσωπικό το οποίο μπορεί να υπηρετήσει αυτές τις αλλαγές. Εμείς λοιπόν με πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτά τα χρόνια καταφέραμε να διασώσουμε τη δημόσια περίθαλψη, καταφέραμε να κρατήσουμε το σύστημα υγείας όρθιο, να καλύψουμε με καθολικό τρόπο τον κόσμο χωρίς αποκλίσεις, να πούμε με μεγάλη σαφήνεια ότι δεν είναι κανονικότητα η διαφθορά και η ρεμούλα στον χώρο της υγείας και ότι υπάρχει ένα πολιτικό σχέδιο που περιλαμβάνει και την ηθικοποίηση του συστήματος και κυρίως καταφέραμε να προχωρήσουμε κρίσιμες και ζωτικές μεταρρυθμίσεις. Και στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας και εδώ να πω ότι πραγματικά είναι απίθυνο θράσος να ασκείται κριτική από πολιτικές δυνάμεις οι οποίες αποδιοργάνωσαν πλήρως τις δημόσιες δομές το 2014. Εξώθησαν 2,5 με 3.000 ειδικευμένους γιατρούς μαζικά σε έξοδο από το σύστημα. Άφησαν ακάλυπτο υγειονομικά τον κόσμο να εγκαλούν για τα βήματα και για τις καθυστερήσεις και για τα πραγματικά προβλήματα τα οποία έχει ένα νέο μοντέλο το οποίο αναπτύσσεται στη χώρα. Για πρώτη φορά έχουμε θεσμό οικογενειακού γιατρού στην Ελλάδα. Οι προηγούμενοι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ γιατροί προφανώς δεν είχαν ούτε την κουλτούρα, ούτε την εκπαίδευση, ούτε τη φιλοσοφία του οικογενειακού γιατρού και της ολιστικής φροντίδας των αναγκών υγείας των ανθρώπων. Υπουργέ, είναι μια καινούργια λοιπόν παρέμβαση η οποία προωθείται αυτή την περίοδο. Νομίζω ότι αυτό ενισχύει το όραμα μιας δημόσιας περίθαψης με όρους καθολικότητας, ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και κυρίως αποτελεσματικότητας. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ο συνάδελφος κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος έχει τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε,